Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας παρακαλώ πάρα πολύ να ξέρω αν υπάρχει κάποια προφητεία του Πατροκοσμά για την Ελλάδα μας, την οποία βλέπουμε ότι έχει φοβερά χάλια και συρρυκνώνεται και δημογραφικά. Θα υπάρξουν μέρες καλές για το έθνος μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είπε ότι για την Ελλάδα, ότι θα ερτοποθούμενο, δηλαδή θα ελευθερωθεί η Ελλάδα και θα γίνει ένα λαμπρό ένα βασίλειο, βασίλειο ήταν στην αρχή η Ελλάδα. Λοιπόν, ένα βασίλειο λαμπρό, με λαμπρό μέλλον, με λαμπρό μέλλον, αλλά χαρτοβασίλειο είπε, η γραφειοκρατία. Ένα λαμπρό βασίλειο με λαμπρό μέλλον, αλλά χαρτοβασίλειο. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γραφειοκρατία. Και όλοι οι κυβερνήτες που αναλαμβάνουν τη γραφειοκρατία θα πατάξουν. Αν δείτε τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια όλοι τα ίδια λένε. Άλλη γραμμή παρακαλώ. Εγώ είμαι κύριε Ζωτήρη. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Χαίρετε. Και στον κύριο Ζωτήρη. Η κυρία Σακαλή από τη Φωνία, δεν κάνω λάθος. Κυρία Αλεξάνδρα Σακαλή. Δεν μπορώ η οποία έχει μελοποιήσει Νικηφόρο Βρετάκο, βοηθήστε με. Τη λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη. Κάτω από την Ακρόπολη. Τα έργα της έχουν παιχθεί σε Μόσχα, Βερολίνο. Είναι μπράβο, ιδιαίτερη χαιρόμεθα. Τιμή. Χαιρόμεθα την και έχουμε έτσι στο τηλέφωνο. Και είναι και πολύ θεοσεβούμενη. Σας ακούμε. Ναι, ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Σωτηρόπο για αυτό το θέμα. Ακούσαμε, ξενυχτήσαμε για το μεγαλειώδες, όπως προέλεγαν, θέαμα της τελετής λήξεως της Ολυμπιάδος. Λυπούμαστε, αλλά δεν μπορούμε να συγχαρούμε τώρα τον Έλληνα χορογράφο και καλλιτεχνικό διευθυντή Παπαϊωάννου, όπως και τον μουσικό Κουμεντάκη, για την τουρκοπρεπή μουσική των τραγουδιών της λήξεως. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες συνθέτες και θαυμάσιοι ποιητές, από το Δροσίνη, Παλαμά, έως τους σύγχρονούς μας, και που έχουν μελοποιηθεί από πολλούς Έλληνες. Ακόμη και εγώ μέσα σε ένα μεγάλο βιβλίο μου, όπως ξέρετε, το Μουσικό Τετράδιο, το έχω προσφέρει σε ελληνικά οδεία μουσικούς και στο εξωτερικό, θα μπορούσαν, αφού το γνωρίζουν, να ακουστούν οι Έλληνες ποιητές μας, τουλάχιστον την τελευταία αυτή βραδιά, με κλασικά τραγούδια. Κυρία Σακαλή, να τα πούμε αυτά αύριο. Κάτι για τον Πατροκοσμά, τον Ετωλό. Τελειώνω, δεν έχω να πω πολλά. Όχι, ναι. Επειδή το έχουμε για τον Πατροκοσμά, τον Ετωλό σήμερα. Α, είναι σήμερα μόνο. Έτσι, για ναι, το... ναι, ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και έτσι. Και εμείς λυπούμεθα, διότι πολλές φορές προβάλλονται ξένοι και ξένα έργα, ενώ υπάρχουν εισάξια ή ανώτερα ελληνικά. Άλλη γραμμή παρακαλώ, έχουμε. Κύριε Ζερβέ. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε που καλέσατε τον κύριο Σωτηρόπουλο. Να είστε καλά. Είμαι η Μαρία Υπουρνάκη, κύριε Σωτηρόπουλε. Κυρία Μαρία, χαίρετε και κυρία Μαρία. Μην ανοίγουμε διάλογο για να κάνουμε ερώτηση. Χαίρομαι τον κύριο Ζερβό που σας καλεί και μας διαφωτίζετε όλους, αλλά θέλουμε από τον κύριο Ζερβό να σας ξανακαλέσει και να μιλήσετε και για τον πατέρα Αυγουστίνο, γιατί έχει μεγάλη ιστορία. Μάλιστα. Κύριε Ζερβέ, θα σας παρακαλέσουμε, γιατί ο μόνος σας αδικημένος από τη δεσποτοκρατία και πολεμήθηκε πολύ είναι ο πατήρ Αυγουστίνος και πρέπει ο λαός να ενημερωθεί, και σας παρακαλούμε χίλιες φορές να μας ακούσετε το αίτημα και να καλέσετε τον κύριο Σωτηρόπουλο να μιλήσει. Ωραία, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Χαίρετε. Άλλη γραμμή παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Σωτηρόπουλο. Ήθελα να του πω για τον πάτερ Παΐσιο, ότι είπε τώρα θα δοξαστεί η Ορθοδοξία όταν βγήκε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Τι έχει να απαντήσει? Θα απαντήσω. Να μην, ο πατήρ Παΐσιος, μιλάμε για τον Πατροκοσμά τον Ετωλό. Ο πατήρ Παΐσιος μου είπε ο ίδιος ότι πολλά λόγια φέρονται ως λόγια ειδικά μου, ενώ εγώ δεν τα είπα, και πολλά λόγια τα τροποποιούν και τα διαστρέφουν οι άνθρωποι, και φτάνω σε σημείο να σκέπτομαι να μην λέω τίποτε. Τελεία σε αυτό. Μην... Αν το άκουγα με τα αυτιά μου και έλεγε τέτοιο πράγμα, θα απαντούσα. Βάζουμε τελεία. Λοιπόν, άλλη γραμμή. Το αμφισβητώ αυτό για να μην πω το αρνούμε. Άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα. Ήθελα να πω στον κύριο Σωτηρόπουλο και την καταγωγή του στο Πατροκοσμά. Η καταγωγή του ήταν από την Ήπειρο. Όχι, ήταν από την Ετωλοακαρνανία. Εκεί γεννήθηκε, κύριε. Εκεί, ναι, εκεί γεννήθηκε. Ετωλοακαρνανία. Κύριε Σωτηρόπουλε, την ερώτηση του... και αμέσως μετά. Είναι από την Ήπειρο, από τα Γραμμενοχώρια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτό είναι που τον διεκδικούν όλοι τα βιβλία. Εγώ που έχω μπροστά μου μιλάνε για το θέρμο της Αιτωλίας. Ναι, έτσι, εκεί είναι, ναι. Έτσι, εγώ εκεί, το βιβλίο που, τα βιβλία που έχω διαβάσει. Άλλη γραμμή, αλλά παρακαλώ. Στη Βόρεια Ήπειρο, μισό λεπτό, ναι.
Είμαι σε σειρά. Ναι, ναι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Μία ερώτηση στον κύριο Σωτηρόπουλο. Γύρω από τον Άγιο και τον Άλλη Πασά. Όταν έφυγε ένα βράδυ σκοτάδι με πολύ βροχή ο Άγιος, πήγε προς την περιοχή του Τεπελενίου. Εκεί λοιπόν είδε ένα φως, χτύπησε την πόρτα και μπήκε μέσα. Τον υποδέχτηκε η Χάμκο, η μητέρα του Άλλη Πασά. Ο Άλλη Πασά ήταν βοσκός έξω. Το βράδυ λοιπόν, επειδή είχε πολύ βροχή, κατέβηκε ο Άλλη Πασά και πήγε στο σπίτι του σαν παιδί που ήταν βοσκός. Χτυπάει, ανοίγει την πόρτα λοιπόν, λέει η μαμά, κάτσε παιδί μου, λέει, είναι ο Άγιος μέσα. Ξυπνάει λοιπόν την άλλη μέρα το πρωί ο Άγιος και τους λέει, δεν μου λες ποιο είναι το παιδί αυτό, ο γιος μου γέροντα, του λέει. Τον κοιτάζει λοιπόν και του λέει, παππού τι κάνεις, του φυλάει το χέρι, παιδί μου, του λέει, εσύ θα γίνεις μια μέρα μεγάλος και θα πάω και στην πόλη, παππού. Θα πας και στην πόλη, του λέει, παιδί μου, και θα έχεις κόκκινα γένια. Να είστε δηλαδή, καλά. Ορίστε. Ναι, κάτι άλλο. Ναι, και εν συνεχεία μετά από χρόνια όταν έγινε ο Αλής, έγινε Πασάς και περάσανε το σκήνομά του μέσα από το, τα οστά του, μέσα από τα Γιάννενα, τα πήρε, τα έβαλε σε ένα χαϊνέ σε ντουκ και έπεσε απάνω και τα αγκάλιαζε. Αυτό είναι ένα ωραίο κομμάτι της ζωής του Πατροκοσμά. Του Πατροκοσμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σωτηρόπουλο, δεν ξέρω να έχει να μου πει τίποτα. Είναι, είναι γεγονός ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπε στον Άλλη Πασά όλα τα μέρη που θα κατακτούσε, αλλά ο Άλλη Πασάς έχει τη φιλοδοξία να πάει και στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Και λέει, στην πόλη θα πάω. Στάθηκε λίγο ο Άγιος Κοσμάς και λέει, θα πας με κόκκινα γένια. Εκείνος πρόσεξε τη φράση θα πας, ναι, που ήταν η φιλοδοξία του. Δεν εξέτασε τι σημαίνει με κόκκινα γένια. Τι ήταν αυτό. Αποκεφαλίστηκε και πήγανε μόφρητη την κεφαλή του στο Σουλτάνο. Μάλιστα. Πόλη, άρα επαληθεύτηκε. Ναι. Άλλη γραμμή παρακαλώ. Και τον τιμούσε όντως ο Άλλη Πασάς, ναι, τον Άγιο Κοσμά. Άλλη γραμμή. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ζερβό ποια ήταν η άποψη του Πατροκοσμά και αν είχε πει κάτι για το θέμα των μονογονιακών οικογενειών, της κλωνοποίησης, τον γάμο μεταξύ των ομοφυλοφίλων, αυτά που συμβαίνουν στην εποχή μας. Μάλιστα, αν τα είχε προφητεύσει. Ο κύριος Σωτηρόπουλος θα μας απαντήσει. Να είστε καλά. Δεν είπε φυσικά τίποτα για κλωνοποίησης κλπ. Την ανηθικότητα όμως την πολεμούσε και γι' αυτό είπε για αυτά τώρα από τα φαινόμενα που φτάσαν στο σημείο να προβάλλουν ακόμη και τα παραφύσινα αμαρτήματα. Είπε ότι θα βγει ο καταραμένος διάβολος από το καυκί του. Μάλιστα, είχε τσιποσιά. Για το γυμνισμό δε, την ανεσχυντία και την ανέδεια του γυμνισμού, είπε το εξής. Κήρυτε σε μια πόλη εδώ στα Επτάνησα, στην Κεφαλονιά νομίζω, και είδε με το χάρισμα που είχε ότι τέσσερες αριστοκράτησες γυναίκες που εφήρμοζαν τον ενετικό σειρμό, μισοξεστήθωτες, ετοιμάζονταν να πάνε να ακούσουν το κηρυγμά του. Και έστειλε ένα πρόσωπο και λέει να πει σε αυτά τα είδωλα να μην έρθουν να ακούσουν κηρυγμά. Μάλιστα. Άλλη γραμμή ήταν παρακαλώ. Εναντίον της αμαρτίας, της ανεδίας, όλων των αμαρτιών. Άλλη γραμμή παρακαλώ. Με ακούτε εγώ. Μάλιστα. Κύριε Ζερβέ, είναι προσωπικά για εσάς και χτες το βράδυ, μάλλον το πρωί, 2 η ώρα, έτυχε να παρακολουθώ την εκπομπή. Κάποιος τηλεθεατής σας διαμαρτυρήθηκε γιατί είναι χριστιανός, λέει, και είναι με το Πασόκ. Ναι. Είτε ξεχάσατε και αφήσατε την ουσία και του είπατε για την περιουσία. Για τον νόμο 1599. Δεν θα μπούμε τώρα αύριο να μας τα πείτε. Ξέρω, τώρα έχουμε. Μη μας καλάτε την εκπομπή, σας παρακαλώ δηλαδή. Άλλη γραμμή παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σωτηρόπουλο. Όταν έλεγε ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός θα έρθει το χιλιάρμενο στα ελληνικά νερά, τι ήθελε να πει με αυτό. Μεγάλο στόλο. Χιλιάρμενο. Μεγάλο στόλο. Όταν λέτε. Να επαναλάβει η κυρία τι έκλεισε. Είναι, ναι, το χιλιάρμενο στην άσπρη θάλασσα, στο Αδριατικό πέλαγο, στους Αγίους Σαράντα. Είναι 2-3 προφητείες που σημαίνουν ότι όταν εμφανιστεί μεγάλος στόλος
θα γίνει κάποιο γεγονός. Τότε μάλιστα θα έρθει το ποθούμενο, λέει. Εντάξει, το ποθούμενο. Το ποθούμενο με την απελευθέρωση. Κάτι είναι άλλο. Μερικές προφητείες. Να είστε καλά, ναι. Που δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποιο ακριβώς γεγονός αναφέρονται, σε ποια ακριβώς εποχή. Γιατί είναι μερικά πράγματα που επαναλαμβάνονται. Μάλιστα. Να πάμε σε άλλη γραμμή. Ναι, αλλά με ακούτε. Μάλιστα. Με κλείσατε προηγουμένως και δεν... Μα δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Έχουμε για τον Πατροχοσμά τον Ετωλό. Τα υπόλοιπα τα θέματα στην αυριανή εκπομπή που θα έχει μόνο τηλέφωνα. Να είστε καλά. Άλλη γραμμή παρακαλώ. Ναι. Σας ακούμε. Μην κρατάτε σας παρακαλώ τη γραμμή. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έπεσαν οι γραμμές αυτή τη στιγμή. Έτσι προφανώς έχει κάποιο μπλοκάρισμα. Έχουμε άλλη γραμμή. Κύριε Σερβέ. Μάλιστα. Συγχαρητήρια για το θέμα της σημερινής σας εκπομπής. Να είστε καλά. Μόνο να διατυπώσω μία ερώτηση στον κύριο Σωτηρόπουλο. Έχω μπροστά μου ένα σύγγραμμα του Αρχιμανδρίτου Τίτου Καρατζάλη, Ιεροκήρυκος Παραμυθίας Φιλιάτων και Γερομερίου, στο οποίο αναφέρεται και μάλιστα έχει καταχωρήσει την πράξη της Συνόδου της Εκκλησίας, με βάση την οποία γίνεται η επίσημη αναγνώριση του Πατροκοσμάτου του Ετωλού ως επίσημο Αγίου πλέον της Εκκλησίας, με ημερομηνία 20 Απριλίου 1961. Ο Πατροκοσμάς εκοιμήθη ως γνωστόν το 1779. Η τόσο μεγάλη καθυστέρηση από την Εκκλησία, από την επίσημη Εκκλησία της αναγνώρισης του ως Άγιο, έχει σχέση με την προφετία του Πατροκοσμά, η οποία αναφέρει ότι θα έρθει η μέρα όπου οι ιερείς θα είναι ασεβέστεροι όλων? Βάζουμε τελεία, να είστε καλά. Για απάντηση. Είπε και αυτή την προφητεία ο Άγιος Κοσμάς, ότι θα έρθει καιρός δύο προφητείες, που αυτή η αρμονική σχέση που υπάρχει μεταξύ κλήρου και λαού δεν θα υπάρχει. Και επίσης είπε ότι οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των πάντων. Δυστυχώς πολλοί κληρικοί σήμερα είναι όντως επαγγελματίες, ασεβείς, οικουμενιστές, βλέπουμε εκεί προδότες πίστεως κλπ, αμοραλιστές. Αλλά δόξα τω Θεώ, ακόμη υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό καλών κληρικών, και ιερέων και αρχιερέων.